Κύριε Ξανθέ, θέλω να πάμε λίγο στο σήμερα. Το σήμερα, καλός ή κακός, ευτυχώς έχει μία λελογισμένη εξάπλωση της πανδημίας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Μέτρα τα οποία ελήφθησαν εγκαίρως, τα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας, που σε μεγάλο βαθμό ανάσχεσαν την εξάπλωση. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Υπάρχει μία συζήτηση και με βάση τα όσα είπε χθες για το Εθνικό Σύστημα Υγείας ο Πρωθυπουργός, για το σε τι κατάσταση είναι τα νοσοκομεία μας, για το πόσο γρήγορα η νέα κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αύξησε τα κρεβάτια, τις ιδιωτικές κλίνες των ΜΕΘ και πλέον προσμετρούνται και έχουμε φτάσει πλέον στις 900. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Πέρα από το ζήτημα του διπλασιασμού της ημερήσιας αποζημίωσης, που είναι κάτι το οποίο εσείς το έχετε αναδείξει από την αρχή. Αναρωτιέμαι, μας είπε ο κύριος Σκέλλας ότι οι ιδιωτικές κλίνες των ΜΕΘ δεν χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή, δεν έχει υπάρξει ανάγκη χρήσης και άρα πληρωμής της αποζημίωσης. Χρησιμοποιούνται οι δικές σας πληροφορίες, τι λένε? Όχι, φυσικά δεν χρησιμοποιούνται, κύριε Γιάμαλη, γιατί δεν έχει εξαντληθεί ο διαθέσιμος αριθμός των δημόσιων κρεβατιών εντατικής. Μάλιστα. Προφανώς δεν χρησιμοποιούνται και θεωρώ ότι είναι επίσης προβληματικό και προβλητικό πάλι για την νοημοσύνη μας να προστίθενται και να εμφανίζεται αυτός έργο της κυβέρνησης, το ότι επιστρατεύτηκαν δυνητικά οι κλίνες ΜΕΘ των ιδιωτικών νοσοκομείων και των στρατιωτικών νοσοκομείων. Έτσι βγαίνει αυτό το νούμερο. Έτσι βγαίνει το νούμερο των 900 τόσων κλινών που λέει και ο Υπουργός και είπε και ο Μητσοτάκης κλπ. Δηλαδή αυτές οι κλίνες προϋπήρχαν της κρίσης, προϋπήρχαν της πανδημίας, υπήρχαν και επί της προηγούμενης κυβέρνησης εννοείται. Εσείς πόσες κλίνες μεταφύσατε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Πόσες κλίνες ΜΕΘ είχατε? 568 για την ακρίβεια. 567 αν δεν κάνω λάθος. 100 παραπάνω. 100 παραπάνω από όσες παραλάβαμε το 2014. Πάρα πολύ σημαντικό, μέσα στην κρίση στο μνημόνιο καταφέραμε να αυξήσουμε τις διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ της χώρας. Και επίσης, κυρία Γιαμάλη, να ξέρετε ότι προκηρύξαμε όλες τις κενές οργανικές θέσεις των γιατρών ΕΣΥ στις ΜΕΘ της χώρας και στις μονάδες εντατικής νοσηλείας των νεογνών. Σχεδόν 200, 195 αν θυμάμαι καλά. Αυτό ήταν σημαντικό, δηλαδή η κρίση τώρα αυτή βρήκε τις μονάδες εντατικής θεραπείας σε μια σχετικά σαφώς καλύτερη κατάσταση από ιατρική στελέχωση σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Κύριε Αυτό δεν το συζητάμε καθόλου. Υπουργέ. Και επίσης ενισχύσαμε ένα πολύ κρίσιμο κρίκο στο σύστημα υγείας που είναι τα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Τα τμήματα επειγόντων περιστατικών είναι η πρώτη γραμμή άμυνας του συστήματος. Εκεί δίνεται μια μεγάλη μάχη σήμερα για τη σωστή διαλογή των περιστατικών, για τη σωστή διαχείριση των ύποπτων κρουσμάτων, αυτών που έρχονται με συμπτωματολογία πυρετού και πρέπει να αντιμετωπιστούν με χωριστό τρόπο, γιατί είναι δυνητικά όλα ύποπτα για κοροναϊό κλπ. Εκεί προκηρύξαμε περίπου 500 θέσεις μονίμων ειδικευμένων γιατρών στοχευμένα στα ΤΕΠ. Ήταν μια τεράστια παρέμβαση αυτή η ενίσχυση της επίγουσας ιατρικής. Και μάλιστα η θεσμοθέτηση της εξειδίκευσης στην επίουσα ιατρική που κάναμε, έτσι ώστε σιγά σιγά να ξεκινήσουν κέντρα εκπαίδευσης και να έχουμε εξειδικευμένους επιγοντολόγους. Αυτή ήταν μια παρέμβαση στρατηγικής σημασίας για το σύστημα υγείας. Επιτρέψτε η οποία βρήκε κάτι. Χθες που πήγαμε στο. Επιτρέψτε να το πω αυτό για να κλείσω την απάντηση. Χθες που πήγαμε στο Αττικό μαζί με τον Αλέξη τον Τζίπρα και τον Παύλο τον Πολάκη, οι συνάδελφοι εκεί και ιδιαίτερα ο διευθυντής του ΤΕΠ αναγνώρισε την τεράστια σημασία που έχει το ότι προκηρύξαμε έγκαιρα πριν από την κρίση αυτές τις θέσεις και τώρα το ΤΕΠ του Αττικών έχει εκτός από τον διευθυντή του που είναι πανεπιστημιακός και 8 ειδικευμένους γιατρούς του ΕΣΥ αποκλειστικής απασχόλησης στο ΤΕΠ και όχι όπως παλιότερα που οι γιατροί των κλινικών που εφημέρευαν εκτός από την νοσηλεία των αρρώστων είχαν στην ευθύνη τους και το ΤΕΠ. Αυτό είναι τεράστια αναβάθμιση στην φροντίδα, στην αξιόπιστη φροντίδα των πολιτών, ειδικά σε φάση πανδημίας. Άρα βλέπετε ότι το σύστημα υγείας είχε δεχτεί
κρίσιμες παρεμβάσεις θωράκισης μέσα στην προηγούμενη περίοδο, και πραγματικά σήμερα αυτό που απαιτούμε είναι να ολοκληρωθεί και να προχωρήσει γρήγορα η ενίσχυσή του με συμβασιούχους, γιατί έτσι μόνο μπορεί να γίνει με γρήγορο τρόπο, αλλά κυρίως να γίνει μια μόνιμη επένδυση, να υπάρξει ένα πλάνο προσλήψεων μόνιμων σε βάθος χρόνου, το οποίο θα του δώσει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την ευκαιρία της πανδημίας για να καλύψει αυτή σε μόνιμη στιγμή, και σταθερή βάση τις μεγάλες του ανάγκες. Αυτή τη στιγμή, κύριε Ξανθέ, γίνονται προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού? Βεβαίως γίνονται. Φτάσαμε κυρίως στον αριθμό 2.000 που είπε η κυβέρνηση, ή όχι ακόμα? Κοιτάξτε, ακούμε διάφορα νούμερα στις καθημερινές ενημερώσεις, κυρίως από τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Κοντοζαμάνη. Για να μπορέσουμε κι εμείς να διασταυρώσουμε αυτά τα νούμερα για τις πληροφορίες, έχουμε ζητήσει να υπάρχει αναλυτική εικόνα για την τοποθέτηση γιατρών και νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού ανά νοσοκομείο και ανά δομή δημόσια και ανά υγειονομική περιφέρεια. Μέχρι στιγμής το Υπουργείο δεν το έχει κάνει. Δίνει μόνο κάποια συγκεντρωτικά νούμερα. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι έχουν προχωρήσει κάποιες προσλήψεις συμβασιούχων, κυρίως νοσηλευτών, πολύ λιγότερων γιατρών, και μάλιστα κάποιες από αυτές τις θέσεις των επικουρικών γιατρών που προσλαμβάνονται αυτή την περίοδο ήταν αιτήματα τα οποία είχαν υποβληθεί πριν από την κρίση, πριν από την πανδημία, από τις αρχές του έτους, και εκκρεμούσε ο διορισμός και η τοποθέτησή του. Ήταν δηλαδή σε ειδικότητες που δεν σχετίζονται με αυτήν καθ' αυτήν τη διαχείριση της πανδημίας. Μάλιστα. Αλλά με άλλες ανάγκες του συστήματος υγείας. Ωραία, καλώς γίνεται αυτή την περίοδο. Στο θέμα των γιατρών, υπάρχει διαθεσιμότητα ή μήπως προκυρήσονται κάποιες? Έχουμε πρόβλημα εκεί. Αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε πρόβλημα. Υπάρχουν ορισμένες ειδικότητες που είναι σε μεγάλη έλλειψη. Δηλαδή, οι λίστες που είχαμε φτιάξει ανά υγειονομική περιφέρεια, και αυτό επίσης είναι, πρέπει να το πούμε, ήταν ένας εξαιρετικός μηχανισμός, τον οποίο τον έφτιαξε η προηγούμενη κυβέρνηση, για να μπορεί να ληφθεί, να προσληφθεί και να καλύψει έκτακτες ανάγκες με γρήγορο τρόπο το σύστημα υγείας. Ο μηχανισμός της πρόσληψης επικουρικών γιατρών και επικουρικού προσωπικού μέσα από διαφανείς λίστες, οι οποίες ηλεκτρονικές λίστες που υπάρχουν στις υγειονομικές περιφέρειες ανά ειδικότητα, ανά κλάδο προσωπικού, και μπορούν γρήγορα με μια διαδικασία που δεν χρειαζόταν ούτε πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, άρα προέγκριση από τα οικονομικά και τα άλλα συναρμόδια υπουργεία, αλλά απλώς ήθελε τη δέσμευση πίστωσης από το νοσοκομείο. Μέσα σε 15 μέρες μπορούν να προσληφθούν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι τεράστιας αξίας το να έχει ένα τέτοιο μηχανισμό γρήγορης πρόσληψης. Μάλιστα. Και διαφανούς ταυτόχρονα. Κύριε Ξανθέ, να σας ρωτήσω το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ότι κάνει μια προσφορά στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Θα μας πείτε γιατί κρίθηκε αναγκαίο, ειδικά στην Καστοριά, αν και είναι γενικώς γνωστό και κατανοητό. Το ερώτημα είναι, γιατί θεωρείτε ότι η κυβέρνηση δεν βοηθά, δεν στηρίζει το νοσοκομείο της Καστοριάς, που είναι μια ειδική περιοχή που έχει πληγεί από την αρχή πάρα πολύ από την πανδημία, για τα νούμερά της, για τον αριθμό των κατοίκων της, και γενικώς η Δυτική Μακεδονία? Γιατί εμφανίζεται αυτή η ολιγορία στο θέμα της Καστοριάς? Κοιτάξτε, η ολιγορία δεν αφορά τον εξοπλισμό του νοσοκομείου, ο οποίος πιθανότατα έχει προβλήματα, έχει μηχανήματα τα οποία έχει λήξει ο χρόνος ζωής τους, και αυτό ζήτησαν οι άνθρωποι εκεί από εμάς. Εμείς δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει βουλευτική ομάδα από τη συνδρομή των βουλευτών την έκτακτη αυτή της περίοδου που είχαμε συμφωνήσει, είπαμε να καλύψουμε κάποιες ανάγκες σε εξοπλισμό και σε ιατροτεχνολογική, ας πούμε, στήριξη του νοσοκομείου αυτή την περίοδο. Μας πρότειναν δύο συγκεκριμένα πράγματα. Τα δώσαμε. Η δυσκολία είναι στο ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα στο σύστημα υγείας. Και γι' αυτό και πάντα λέμε ότι αυτό που χρειάζεται είναι επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό, και μάλιστα με μόνιμη εργασιακή σχέση. Τώρα πια που έχουμε βγει από το μνημόνιο και υπάρχει το ένα προς ένα που το κατοχυρώσαμε από την προηγούμενη χρονιά, μπορούμε να κάνουμε ένα πολυετές πλάνο προσλήψεων που να μας δίνει τη δυνατότητα να καλύψουμε σε βάθος χρόνου τις ανάγκες του ΕΣΥ με μόνιμο και σταθερό τρόπο, και για να θωρακιστούμε τώρα σε αυτή τη φάση, αλλά και για να θωρακιστούμε στο μέλλον, διότι δεν ξέρουμε και πότε θα υποτροπιάσει ξανά
η πανδημία και αν θα έχουμε το νέο, το δεύτερο κύμα το φθινόπωρο και αν του χρόνου το χειμώνα τα πράγματα θα είναι πάλι εξίσου δύσκολα. Μπαίνουμε σε μια πορεία πλέον πολλαπλών προκλήσεων και διακινδύνευσης διεθνώς μετά από αυτές τις μεγάλες υγειονομικές απειλές. Άρα χρειάζονται ισχυρά δημόσια συστήματα υγείας. Αυτό είναι το πολιτικό συμπέρασμα αυτής της κρίσης. Χρειάζονται ισχυρά και αξιόπιστα δημόσια συστήματα υγείας, τα οποία να μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες. Και αποδεικνύεται ότι όλη αυτή η συζήτηση περί σπάταλου και αναποτελεσματικού ΕΣΥ, το οποίο πρέπει να το ανοίξουμε στην αγορά και να δώσουμε χώρο στον ιδιωτικό τομέα και να δώσουμε περισσότερη δυνατότητα να αναπτυχθεί η ιδιωτική ασφάλιση υγείας στην Ελλάδα, ήταν ιδεολειψίες από μια νεοφιλελεύθερη γραμμή που την είχε ασπαστεί και ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Και η οποία έκανε ζημιά. Και τώρα βεβαίως εκόντες άκοντες έρχονται και λένε όχι από πολιτικό σχεδιασμό αλλά από την πίεση αυτής της συγκυρίας να λένε ότι πρέπει να στηρίξουμε το σύστημα υγείας και βεβαίως αποφεύγοντας πολύ συστηματικά να μιλήσουν για μόνιμη κάλυψη αναγκών και για μόνιμη επένδυση στο σύστημα. Η λογική είναι ελπίζω να διαψευστούμε και μακάρι να διαψευστούμε και μακάρι ο κ. Μητσοτάκης να έχει πάρει ένα μάθημα και να έχει αναστοχαστεί μετά από αυτή την εμπειρία και να έχει εγκαταλείψει αυτή την νεοφιλελεύθερη ιδεολειψία που διέκρινε και αυτόν και το πρόγραμμα του κόμματός του και να πει ότι πραγματικά τώρα λοιπόν που όλοι καταλαβαίνουμε την αξία αυτού του πολύπαθου ΕΣΥ, θα κάνουμε ό,τι πρέπει για να το στηρίξουμε, θα βγάλουμε, έχουμε τη δυνατότητα και τη δημοσιονομική και από την άποψη της αναλογίας προσλήψεων προς αποχωρήσεις, μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αν δεν το κάνουμε τώρα, πότε θα το κάνουμε? Μάλιστα. Τώρα αποδείχθηκε η ανάγκη, τώρα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Κύριε Ξανθέ, θέλω να σας ευχαριστήσω. Δεν προλαβαίνουμε να συζητήσουμε και για τα οικονομικά μέτρα που είμαι σίγουρη ότι... Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολλά τα θέματα. Είναι πολλά. Το κομμάτι της υγείας δικαιολογημένα είναι αυτή την περίοδο. Και είναι και ο τομέας σας και ήταν ευχάριστο. Ψηλά στο ενδιαφέρον των ανθρώπων. Εμείς θέλω να κλείσω με αυτό. Κυρία Γιάμαλη, από την αρχή είπαμε ότι θα κρατήσουμε μία σοβαρή και υπεύθυνη στάση. Αυτό σημαίνει ότι δεν αμφισβητούμε την στρατηγική των μέτρων τα οποία εισηγούνται οι ειδικοί και οι επιστήμονες. Συμβάλαμε και εμείς με τον τρόπο μας στο να έχουν αυτά τα μέτρα επιτυχία, να υπάρξει μια συμμόρφωση των πολιτών και μια κατανόηση της αναγκαιότητάς τους. Είναι πολύ σημαντικό το να έχεις σε αυτή τη φάση μια τόσο όρημη και συνετή στάση από την αξιωματική αντιπολίτευση. Και το κάναμε αυτό με απόλυτη σοβαρότητα και συνέπεια και χωρίς να μετράμε την ανάγκη, ας πούμε, να κάνουμε πολιτικό ταμείο, όπως προφανέστατα επιδιώκει να κάνει αυτή τη στιγμή ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος αισθάνεται ότι έχει περάσει τη μεγάλη δυσκολία και είναι η ώρα της πολιτικής χειροδοσκοπίας. Αναστασία, συγχώρεσαι. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και τώρα. Μάλιστα. Αυτό όμως δεν σημαίνει αφωνία. Ναι. Σημαίνει ανάδειξη κενών, προβλημάτων, ελλειμμάτων, λαθεμένων κινήσεων, ανεπαρκειών. Και αυτή είναι η δουλειά μας. Και αυτό κάνουμε με το παρατηρητήριο που έχουμε συγκροτήσει στον τομέα της υγείας. Προσπαθούμε να αναδεικνύουμε τα προβληματικά σημεία και να πιέζουμε με ένα θετικό τρόπο, όχι για να καταγγείλουμε την κυβέρνηση, μάλιστα, αλλά για να πιέσουμε στην γρήγορη και αποτελεσματική επίλυση αυτών των θεμάτων. Κύριε Ξανθέ, κάτι το οποίο, συγχώρεσέ με, Αναστασία, κάτι το οποίο σίγουρα ενδιαφέρει πάρα πολύ όλους μας ενδιαφέρει και για την υγεία και για την οικονομία. Οι δικές σας πληροφορίες, επειδή το παρακολουθείτε όλο το κύκλωμα και όλη την κατάσταση και την υπάρχει, ποιες είναι, έχουμε ξεπεράσει το πίκο, όπως λένε, της επιδημίας στην Ελλάδα ή ακόμα περιμένουμε? Κοιτάξτε, το επιθυμητό σενάριο ήταν να μην υπάρξει πίκ. Μάλιστα. Να μην έχουμε δηλαδή μια απότομη κορυφή που θα πιέσει αφόρητα το σύστημα υγείας και θα, εννοείται, θα προσθέσει πολύ μεγάλο αριθμό θανάτων στη χώρα. Το έχουμε αποφύγει μέχρι τώρα και έχουμε μια ηπιότερη διαδρομή. Πολύ καλύτερη από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι Μάλιστα. πάρα πολύ σημαντικό και δεν πρέπει να θέσουμε σε διακινδύνευση αυτή την πορεία. Πρέπει προφανώς τώρα πια, επανεξετάζοντας τα δεδομένα και πάντα δίνοντας προτεραιότητα στην επιστημονική τεκμηρίωση και στις εισηγήσεις των ειδικών, να σχεδιάσουμε την προσεκτική
και σταδιακή απεμπλοκή από το πολύ αυστηρό επίπεδο της καραντίνας. Αυτό πρέπει να γίνει με συνοδές κινήσεις. Χρειαζόμαστε επίσης διαγνωστικό έλεγχο πιο μαζικό αυτή την περίοδο, να έχουμε μια καλύτερη επιδημιολογική εικόνα του τι συμβαίνει στην κοινωνία από την άποψη της αντισωματικής ανταπόκρισης στον νέο κοροναϊό, να δούμε την ανοσία στο γενικό πληθυσμό, να πάμε σε μια προσεκτική αποκλιμάκωση για να μην διακινδυνεύσουμε μια νέα υποτροπή σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Και κυρίως να συνεχίσουμε τη θωράκιση του συστήματος υγείας με μόνιμο τρόπο και για να καλύψουμε τις επόμενες φάσεις της πανδημίας, αλλά και για να υπάρχει και μια στρατηγική πραγματικά αναβάθμιση της δημόσιας υπεύθυνσης στη χώρα μας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν απόψε κοντά μας. Επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο με τον Σπύρο Σουρμελίδη και ο Σονούπο θα είναι έτοιμος και στην οθόνη σας και ο κύριος Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο πρόεδρος του ΕΒΑ και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας. Κύριε Μίχαλε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας κύριε Γιάμαλη και κύριε Σουρμελίδη. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Κύριε Μίχαλε, θα ξεκινήσω με τα δυσάρεστα. Δεν σας κρύβω ότι γενικά δεν εμπιστεύομαι τόσο τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο συχνά